Καλησπέρα. 5η 30 Ιανουαρίου 2020 και φτάσαμε εσύ στο βραδινό vlog της μέρας, το οποίο έχει τίτλο «Νεύρα, ατελείωτα νεύρα» και το στέλνει ένας κύριος. Αγαπητή Θέκλα, δεν σε παρακολουθώ τακτικά, μάλλον θα έλεγα σπάνια. Εν πειράζει. Εντάξει. Η γυναίκα μου όμως συχνά και μάλιστα πίνει νερό στο όνομά σου. Το θέμα είναι πώς ξεχνάει το νερό που πίνει να γίνω πιο σαφή. Παρότι μα διηγείται τα όσα είδε στα βίντεο σου και μα τα περνάει εν είδη συμβουλή, από την άλλη, εφαρμόζεις την εντέλεια το δάσκαλο που δίδασκε, ή όλα αυτά ισχύουν για του άλλου, αλλά όχι για μένα. Έχει πάρα πολλά νεύρα και είναι απότομη και επιθετική στι αντιδράσει τη. Αυτό συνέβαινε πάντα. Μετά όμω από 25 χρόνια γάμου και χωρί να θέτω θέματα χωρισμού, έχω κουραστεί. Πάλι όμως το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά εκεί. Έχουν κουραστεί και οι γη μας, οι οποίοι βρίσκονται και οι δυο στο πανεπιστήμιο και είναι υπέροχα και αξιοπρεπή παιδιά. Έχουν φτάσει όμως, όπως και εγώ, στο σημείο, πέραν του εκνευρισμού και των συνεχών αντεκλήσεων, να λυπούνται την ίδια του τη μάνα. Αυτό το θεωρώ τραγικό. Επίσης επιστρέφουν στο σπίτι και μονολογούν τι ήθελα και γύρισα. Το βασικό πρόβλημα που έχει η γυναίκα μου είναι η έλλειψη χρημάτων, το οποίο της βγαίνει σε επιθετικότητα, νεύρα και καταλογισμό ευθυνών για οτιδήποτε, για τα πιο μικρά και ασήμαντα. Όπως όλοι οι Έλληνες αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα. Πάντως τα φέρνουμε βόλτα και δεν μας λείπει σχεδόν τίποτα. Τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που βλέπουμε ή διαβάζουμε. Επίση το πρόβλημα το επιδεινώνει και η δική μου στάση με τα χρόνια, την τριβή, την οριμότητα, την παρατήρηση, τη φιλοσόφηση αν θέλεις, διαπιστώνει κανείς εύκολα πως η ζωή δεν είναι ούτε τα τσιμέντα ούτε οι λαμαρίνες. Η ζωή είναι ένα καλό βιβλίο, ένα λουλούδι, πέντε καλοί φίλοι, μία ανατολή και τέλος πάντων τίποτα το υλικό. Στην έκφραση μου πως μπορούν να μου πάρουν τα πάντα αλλά όχι την ψυχή, η γυναίκα μου θυμώνει πάρα πολύ και θεωρεί πως εκφράζω νοησίες. Α μη συζητήσουμε τη συμβουλή από κάποιον ειδικό, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για εμένα. Δεν διατείνομαι πως, είναι, πως, είμαι αλάνθαστος. Αυτή η μόνιμη απάντηση που λέει είναι πως δεν είμαι τρελή. Απάντησα στον κύριο, επιστολή σου παίρνει σειρά. Όπως τα γράφει τα πράγματα, βασικά, η σύζυγος σου πρέπει να πισθεί να την δει σου. Επειδή τα πολλά νεύρα είναι σύμπτωμα κατάθλιψης. Επίσης, αν εμεί έχουμε φιλοσοφίσει τη ζωή, αυτό δεν σημαίνει πως την έχει φιλοσοφίσει και ο σύντροφος μας. Χρειάζεται να επενδύουμε χρόνο και προσοχή. Είναι δωρεάν αυτά τα πράγματα, λέω, ο χρόνος και η προσοχή στο τέρι μας, ώστε να το κάνουμε να νιώσει καλύτερα και να συμβαδίσει μαζί μας. Ο γάμος είναι ένας συνεχής αγώνας για συμπόρευση. Μήπως η γυναίκα σου χρειάζεται προσοχή και φροντίδα περισσότερο από εσένα? Δηλαδή να τη φροντίζει και να την προσέχει περισσότερο. Δεν σου λέω πω φταίει εσύ. Μια εισήγηση κάνω όπω επίση και την αντικαταθλιπτική θεραπεία. Μου απάντησε ο κύριο, ευχαριστώ για την ανάγνωση, την απάντηση και συμβουλή. Είναι αλήθεια πω έχει μειωθεί και το δικό μου ενδιαφέρον. Αλλά όσε προσπάθειε κατέβαλα ή κατά καιρού καταβάλλω, πέφτουν σε τείχο. Και σκέφτομαι εγώ, μήπω καταβάλει προσπάθειε, απογοητεύεσαι εύκολα και μετά σταματά. Μήπω όντω χρειάζεστε ω ζευγάρι τη βοήθεια από ένα ειδικό για να σα βοηθήσει να επικοινωνήσετε πράγματα. Εδώ να συστήσω να διαβάσετε μαζί το βιβλίο μου Να μείνω ή να φύγω. Το οποίο είναι ένα βιβλίο που, άμα το διαβάσει μαζί ένα ζευγάρι, μπορεί να βοηθήσει να ισως να ανοίξουν κάποιοι δρόμοι για την επίλυση των θεμάτων του. Έχουμε και update. Σου γράφω για το θέμα που επικοινωνήσαμε την προηγούμενη φορά. Νεύρα, ατελείωτα νεύρα. Σου απάντησα πως έχεις, πως έχεις ένα δίκιο με τη δική μου διαφορία απέναντί τη, αλλά πως πέφτω επάνω σε τείχο. Πρόσφατα είχαμε για ακόμη μία φορά τρομερό καυγά. Με κατηγόρησε πως δεν τη στηρίζω ψυχολογικά και όταν έχει διαφωνία με κάποιον εγώ δεν παίρνω το μέρος της. Πως είμαι τελείως αδιάφορος και πως δεν τη βοηθάω ψυχολογικά. Τη απάντησα πω έτσι πάντα είναι και έτσι με νεύρα αντιμετωπίζει τα πάντα. Πω δεν θέλει η ίδια να βοηθήσει τον εαυτό τη, δεν δέχεται να αλλάξει, αλλά εφαρμόζει την ίδια τακτική πάρα πολλά χρόνια. Γιατί αυτήν έμαθε και δεν θέλει να μάθει ή να εφαρμόσει άλλου τρόπου. Ο καυγά συνεχίζεται. Ιστερόγραφο, ο μεγάλο μου γιο μου είπε πω δεν είναι κακό να χωρίσετε. Ο μικρό, παρότι πιο δεμένο μαζί μου, δεν θέλει να το ακούει ούτε για πλάκα. Λοιπόν, δεν έχουμε τη γυναίκα σου εδώ για να μας πει τη δική της πλευρά. Άρα ό,τι απαντήσεις σου δίνω, όπως γίνεται και σε κάθε vlog φυσικά, τις δίνω πάνω σε αυτά που λες εσύ και με την οπτική που καταγράφεις εσύ τα πράγματα. Μιλάω με βάση σε αυτά που εσύ βλέπεις. Εντάξει? Ε, μπορώ να υποψιαστώ ή να φανταστώ ότι αν ήταν εδώ η γυναίκα σου μπορεί να έλεγε πολλά πράγματα τα οποία να μην τα έχει πιεσί. Γιατί πολλέ φορέ σε μια σχέση, ο ένα βλέπει άλλα πράγματα και ο άλλο βλέπει άλλα πράγματα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα να αναπτυχθεί η επικοινωνία ω μέσο διατήρηση τη σχέση, ω μέσο επιβίωση της σχέση και ω μέσο διάσωση τη σχέση σε ένα ζευγάρι. Δηλαδή, α πάρουμε ω δεδομένο αυτό που μα λε, για χάρη τη υποθέσεω, τη αρμευτική υποθέσεω, ότι η γυναίκα σου είναι νευρική και την ενοχλούν τα πάντα. Παραδέχεσαι κι εσύ ο ίδιο όμω ότι τα νεύρα τη έγιναν πιο έντονα και ότι οι διαφορέ σα είναι πιο οξυμένε από τον καιρό που υπάρχει οικονομική κρίση και οικονομικό πρόβλημα. Εδώ θέλω να σου πω κάτι το εξή. Εγώ προσωπικά έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που υπήρχε οικονομική. Ε, οικονομικά είμαστε, ήταν καλά οι γονεί μου. Φυσικά θυμάμαι ότι μέχρι να τελειώσω το δημοτικό σχολείο ήμασταν στενά οικονομικά, ήμασταν σφιχτά οικονομικά, γιατί και οι δύο γονεί μου είναι αυτοδημιούργητοι. Ε, είχαν πάρει δάνεια για να αγοράσουν αυτοκίνητο, να αγοράσουν σπίτι, να φτιάξουν ε, το σπιτικό του κλπ. Αποπλήρωναν τα δάνεια, ήταν χαμηλή μισθή και σε κάποια φάση όταν ήμουν εγώ γύρω στα 13, όταν πήγα στο γυμνάσιο, ε, ξεχρέωσαν τα χρέη του, αυξήθηκαν και οι μισθοί και είχαμε μια οικονομική άνεση. Ε, έχω βιώσει μέχρι τα 12 τη φάση του στυλ να πηγαίνουμε να ψωνίσουμε και να λέει μαμά πάρτε κάτι που, που να μην κάνει ξέρω εγώ περισσότερο από 20 λεπτά θα λέγαμε τώρα. πάρτε κάτι που να με κάνει ξέρω εγώ 50 λεπτά, μην πάρετε κάτι πιο ακριβό γιατί ε, είναι μετρημένα τα λεφτά μας και θέλουμε να επιβιώσουμε. Και εννοείται ότι δεν μας έλειψε τίποτα ε, μέχρι τότε ενώ πάντα είχαμε και φαγητό να φάμε και ρούχα να φορέσουμε και όλα. Στην εφηβεία μου έζησα την οικονομική άνεση, την οποία έζησα και στην πρώτη μου νεότητα. Παρ' όλα αυτά όμω, όταν αποφάσισα στα 26 μου να χωρίσω, επέλεξα συνειδητό ότι θα χώριζα και από την οικογένεια μου. Έτσι έχασα την οικονομική ασφάλεια της οικογένειας μου και βρέθηκα, αυτά τα γράφω στο βιβλίο μου να μείνω να φύγω νομίζω, και βρέθηκα χωρίς χρήματα. Και έχω περάσει δύσκολες φάσεις κατά καιρού, και μόλις χώρισα, και μετά όταν σταμάτησα από το δημόσιο, και μετά όταν το 2011 όταν σταμάτησα από την πολιτική, έχω περάσει δύσκολες φάσεις που ήμουν χωρίς χρήματα. Παρόλο που δεν έχω σε καμία περίπτωση ηλιστικό ε, τρόπο προσέγγισης της ζωής, το έλεγα προχθές και με την κουμπάρα μου που το συζητούσαμε, της λέω βρε αν κερδίσω τον Τζόκερ, εγώ δεν σκέφτομαι, θα αγοράσω το ένα ή θα αγοράσω το άλλο ή οτιδήποτε. Εγώ σκέφτομαι αν κερδίσω τον τζόκερ, θα μπορώ να δώσω χρήματα σε ανθρώπου που χρειάζονται. Σοβαρά. Σοβαρά. Και ότι θα είμαι χαλαρή με την έννοια ότι δεν θα χώνουμε, μήπω μείνουμε χωρί χρήματα. Ε, έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου ότι όταν ε, είμαι σε φάση που ε, είναι λίγα τα χρήματα, νιώθω τρομερή ανασφάλεια. Ίσως επειδή είχα βιώσει τότε στα 26 μου εκείνη την εμπειρία ή ίσως επειδή είχα βιώσει ως μωρό εκείνη την άποψη ότι πρέπει να προσέχουμε να προσέχουμε και δεν θα φτάσουν τα χρήματα. Ε, παρόλο που οι γονείς μου δεν είναι ούτε φιλάργυροι, ούτε αγχώνονταν ιδιαίτερα για τα χρέη. Η μαμά μου ίσως λίγο περισσότερο επειδή και εκείνη είχε περάσει μια δύσκολη παιδική ηλικία, ο παππούς δεν ήταν ιδιαίτερα προκομμένος, έτρωγε κάποια χρήματα στον τζόγο, η γιαγιά. Χρειαζόταν να δουλέψει σκληρά και να δουλέψει και σαν οικιακή και βοηθό, να γεροκομίσει γυρο, του τους γονεί του Δημάρχου τη Πόλη. Τότε που ήμασταν τη Πάφου, για να πάει η μαμά μου να σπουδάσει. Και είχε περάσει δύσκολα η μάνα μου. Και πάντα είναι γενναιόδορη, αλλά πάντα έχει μια άγρια για μην τυχόν και μείνω έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχω, αν δεν ξέρω ότι έχω ρε παιδί μου, ε, τι να πω τώρα, έχω 500 ευρώ στην άκρη, για τέτοιο ποσό μιλάμε, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Ό,τι στο λογαριασμό μου έχω διαθέσιμα 50-60 ευρώ και θα, θα έχω την επόμενη πληρωμή σε 10 μέρες, κατατρομάζω. Χάνω την καλή μου διάθεση. Μήπως αυτό παθαίνει και η γυναίκα σου. Γιατί δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι, ε, η σχέση μας με τα χρήματα δεν είναι όλων όνει η ίδια. Και η σχέση μας με το άγχος και την ανασφάλεια που επιφέρει η έλλειψη χρημάτων. Εσύ λες ότι τα έχετε σχεδόν όλα και σου λέω ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα, θα αγοράσω κάτι που είναι ακριβό. Θα πάω να αγοράσω μάρκε, ε, θέλω να έχω ακριβό αυτοκίνητο ή να, ή να ζω σε ένα πολύ σπίτι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αφού τα περισσότερα που φοράω, ανά και αυτά που φοράω σκουλαρίκια που τα κάνω δώρο, μια φίλη είναι αυτή που ήθελα. είναι ανώνυμη. Ε, κάνω χαρά όταν μου κάνω δώρα. φοράω αυτά που μου κάνω δώρα. πολλές φορές ανταλλάζω ρούχα με την ξαδέρφη μου παίρνω ρούχα, δεύτερο χέρι από φίλε μου. Δεν, δεν, δεν είμαι ηλιστικό τύπο. Όμω θέλω να νιώθω ότι υπάρχει μια αλφα-ασφάλεια. Ότι δηλαδή, αν συμβεί κάτι, αν χρειαστεί κάτι, ένα παιδί, αν χρειαστούμε κάτι σε θέματα υγεία, να είμαστε εντάξει. Γι' αυτό το λόγο και για κανένα άλλο λόγο. Μήπω αυτό είναι που επιβαρύνει τη γυναίκα σου. Και η δική σου ιστοικότητα και το, το δικό σου κομμάτι που έχει φιλοσοφήσει τα πράγματα. Δεν είναι ε, βοηθητικό προ την ίδια. Δηλαδή, όταν εγώ έχω μια φιλοσοφία και πάω να την επιβάλλω στον άλλον, δεν τον βοηθάω. Η ουσία των, του, των προβλημάτων τη γυναίκα σου ίσω είναι η ανασφάλεια που νιώθει για το οικονομικό. Ίσως έχει και άλλα παράπονα από σένα. Αν κάτσετε να συζητήσετε και αν πάτε σε ψυχολόγο, μη πε να μην σα πω να πάτε σε ψυχολόγο. Εντάξει, μην πάτε σε ψυχολόγο. Αφού λε, σου είπα να σου πω να μην πάτε. Ή, αν θα πηγαίνετε σε ψυχολόγο, θα μπορούσε στην ψυχοθεραπεία να βγουν πράγματα τα οποία να μην τα φαντάζεσαι καν. Δηλαδή να σου πει η γυναίκα σου, ξέρει, είχα γίνει το τάδε περιστατικό πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια. Πράγματα που εσύ μπορεί να έχει κάνει και ασυνέστητα και να μην θε να την πληγώσει, ότι έχει πληγωθεί από κάποια πράγματα, τα κουβαλάει μέσα τη, ή μπορεί να μάθει πράγματα για την παιδική τη ηλικία που δεν γνώριζε, τα οποία την επηρεάζουν στο να δυσκολεύεται να διαχειριστεί το θυμό τη. Μπορεί όντω τα νεύρα να είναι ένα από τα. Ο θυμό, ο έντονο, είναι ένα από τα πρώιμα συμπτώματα κατάθλιψη έχει άμεση σχέση ο θυμό με την κατάθλιψη. Και υπάρχει και μια θεωρία που λέει ότι η κατάθλιψη είναι έντονο αποθυμένο θυμό. Και συνήθω τα ε, έντονα ξεσπάσματα θυμού συνδέονται με την κατάθλιψη. Πρέπει να κάνει ένα κλινικό ψυχολόγο ή ένα ψυχέτρο τη διάγνωση. Γι' αυτό μα την κάνουμε εμεί εδώ από το βλοκ. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι τα παιδιά σα είναι μεν μεγάλα. Ε, ε, δεν είναι, ξέρω εγώ, 10 ετών και 5 ετών. Ζείτε όμω μαζί και ε, καταλαβαίνω ότι έχει φτιάξει ένα κόμμα με τα παιδιά. Δηλαδή έχετε μια συνεννόηση εσύ με τα παιδιά, του ότι και, ο, και οι τρει σα τέλο πάντων αγαναχτείτε, αγαναχτάτε με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η μαμά του και η γυναίκα σου. Δεν μ' αρέσει αυτό το triangulation, αυτή η τριγωνοποίηση δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει δηλαδή ότι εσείς έχετε κάνει ένα κόμμα και αυτή έχει μείνει απ' έξω. Είναι η γυναίκα σου, είναι η μάνα των παιδιών σου, είναι η μάνα, για τα παιδιά σου είναι η μάνα τους και εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να καθίσετε εσύ και η γυναίκα σου πρώτα απ' όλα γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να αγωνιοποιούνται και να παίρνουν ευθύνη να πούς το κονιό χώρισε ή μη χωρίσεις ή κάνε το ένα μην κάνεις το άλλο. Δηλαδή το γεγονό ότι εσύ βρίσκει συναισθηματική συμμαχία στα παιδιά δεν κάνει καλό στα παιδιά. Ούτε στη σχέση σου κάνει καλό. Ε, εγώ θα σου πω ότι εφόσον δεν θέλετε να πάτε σε ψυχολόγο, πιάσετε τη γυναίκα σου και πηγαίνετε μακρινού περιπάτου, βρεθείτε μόνοι σα και συζητήστε τα όλα μέχρι τελική πτώση. Τι σε ενοχλεί, πήγαινε και ρώτατε, τι σε ενοχλεί σε μένα, τι, τι κάνω εγώ που σε νευριάζει. Μιλήστε ανοιχτά επιτέλου. Γιατί πολλά ζευγάρια μένουν στην επιφάνεια. Κάνει παρατήρηση ο ένα στον άλλο για συμπεριφορέ που θεωρούνται μη αποδεκτέ. Π.χ. θυμώνει πολύ, είσαι πολύ νευρική ή είσαι πολύ τσιγκούνη, ή είσαι πολύ το ένα ή είσαι πολύ το άλλο και τσακώνονται για επιφανειακά πράγματα και δεν πάνε στην ουσία των πραγμάτων. Μίλα με τη γυναίκα σου να μπείτε στην ουσία των πραγμάτων, να δούμε τι έχει να σου πει. Ε, η γνώμη μου. Ε, ε, μου είπε να μην σου πω για ψυχολόγο, δεν σου λέω για ψυχολόγο. Φαντάζομαι το βιβλίο με τον τίτλο Να μεινω να φύγω δεν θα ήθελα να το πάρει στο σπίτι γιατί θα, θα, θα γίνει αντιληπτό ότι εγώ το, το έχω προτείνει και ότι εσύ έχει στείλει το vlog. Ε, στέλνω τη συμπαράστασή μου και σε σένα αλλά και στη γυναίκα σου. Και μην υποτιμά το πώ η επίδραση αρνητική μπορεί να έχει πάνω σε έναν άνθρωπο η οικονομική ανασφάλεια. Εντάξει. Και ίσω που είναι και φάση άλλη στη ζωή τη, μήπω είναι μια μεταβατική ορμονική φάση, μήπω περνάει και την κλιμακτήριο ή την προκλιμακτήριο, και όλα αυτά παίζουν ρόλο για να είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι σε μια δύσκολη θέση η γυναίκα σου. Θέλει αγάπη και στοργή. Αυτά έχω να πω. Καλό βράδυ. Φιλιά σε όλου.